Εδώ στην Άουσα, από αυτή την πλατεία, χτυπάει η καρδιά του αγώνα των τελευταίων εκλωστοφαντεργών της Νάουσας. Χτυπάει η καρδιά που χτυπάει σε όλη την Ελλάδα, στη Λάρκο, στην Κόσκο, στους βιοπαλιστές αγρότες, στους τελιβεράδες της Ιφούν, σε κάθε εργοστάσιο και για πει. Χτυπάει στις σχολές που ματώνουμε για να στείλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν και να τα βλέπουν να φεύγουμε μετανάστες και να γλιτώσουν από την ανεργία. Είναι η καρδιά του λαού που δεν δέχεται να ζήσει σαν δούλος στον 21ο αιώνα, που δεν συμβιβάζεται τη στιγμή που μια χούφτα παράσιτα ζουν στη κλειδί, ενώ αυτός μαραζώνει να ζει με μισθούς πείνας. Να γυρνάει σακατεμένος από τη δουλειά. Είναι η καρδιά της νεολαίας μας που δεν ανέχεται να σκύψει το κεφάλι σε κανένα που θέλει να το αφαιρέσει την αξιοπρέπεια. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν αποτελούμε εξαίρεση. Όπως εδώ, έτσι και σε όλη την Ελλάδα, σε αυτούς τους αγώνες κρίνεται η ζωή μας. Αυτό το δρόμο επιλέξαμε και οι εργαζόμενοι του Βαρβαρέσου. Αγωνιζόμαστε εδώ και 3 χρόνια για το σήμερα, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα μας, αλλά και για το αύριο, για να έχουμε σταθερή δουλειά, με δικαιώματα, με καλύτερους μισθούς, με λιγότερη εντατικοποίηση και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ευεργέτες και οι περιβόητοι επενδυτές φέρνουν στις βαλίτσες τους τη δίψα για χαμηλούς μισθούς και ένταση της εκμετάλλευσης. Μόνο έτσι αυγατίζουν τα κέρδη τους από το δικό μας ιδρώτα και την εκμετάλλευσή μας. Γι' αυτό μισούν και τρέμουν τον απεργιακό αγώνα, γιατί όταν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι στο Βαρβαρέσο να αγωνιστούν, δεν γυρίζει αδράχτη. Οι μηχανές σταματάνε και αποκαλύπτεται με αδιαφυσβήτητο τρόπο ότι χωρίς εμάς ούτε γρανάζει ούτε αδράχτη γυρίζει. Στην απεργία οι εργάτες και οι εργάτριες νιώθουμε τη δύναμή μας, τη συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη και βλέπουν στην πράξη και αισθάνονται ενωμένοι σαν μια γροθιά. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να καταθέσουμε τα όπλα του απεργιακού μας δικαιώματος, των συλλογικών διαδικασιών, της συλλογικής πάλης και δεν θα μας πούνε αυτοί πώς, πού και πότε θα κάνουμε τις γενικές μας συνελεύσεις. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες, όπως είναι και ο δικός μας, των εργατών του Βαρβαρέσου, πέφτουν οι μάσκες των καλών αφεντικών, του κράτους δικαίου, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, της δίκαιης ανάπτυξης και βγαίνει στην επιφάνεια του ταξικό μίσος των βιομηχάνων. Απέναντι στο δίκαιο των εργαζομένων φανερώνεται το νήμα που συνδέει τους βιομηχάνους με το κράτος και τα όργανα καταστολής.